Τέλεια, πάμε κέντρο. Φοβερά βολικό το σπαστό παντελονάκι. Όταν έχει ήλιο βγάζεις τα μπατζάκια και το κάνεις κοντό. Και όταν θες να είσαι πιο κόσμιος ή είναι πιο κρύο, ξαναφοράς τα μπατζάκια σου και είσαι κύριος. Αυτό εδώ το φυτό Φράκτης είναι ένα από τα πιο διάσημα φυτά στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Και δεν έχω ιδέα πως λέγεται. Και επίσης αυτοί οι καρποί, δεν τους έχω υπόψη μου, δεν τους έχω ξαναδεί, λες να τρώγονται. Οπότε όταν πάω σπίτι θα γκουγκλάρω να βρω πως λέγεται αυτό το φυτό που είναι συνέχεια μπροστά μου. Με σταματάει ένας τύπος και μου λέει τρως κρέμες σοκολάτας, νουτέλα μερέντα, και του λέω ξέρω εγώ τρώω. Και μου λέει έλα κάνουμε δοκιμή, μερέντα versus νουτέλα, με βάζω και δοκιμάζω. Και με ρωτάνε για υφή, για χρώμα, ικανοποιητικότητα, λιπαρότητα, όλα αυτά. So give me my book or go to hell. Έχει πολύ πλάκα γιατί στο Λονδίνο απέκτησα τη συνήθεια να τραγουδάω στο δρόμο σαν τρελός, επειδή δεν ένοιαζε κανέναν. Και ενώ στο Λονδίνο τραγουδούσα κυρίως στα ελληνικά, διότι είναι ακόμα πιο ξεκάρφωμα, δεν καταλαβαίνω τι λέω. Εδώ στην Αθήνα που προσπαθώ να συνεχίσω να το κάνω, αν και είναι λίγο πιο δύσκολο, μου βγαίνει να τραγουδάω στα αγγλικά για τον ίδιο λόγο, ότι ο κόσμος δεν πιάνει κατευθείαν τι λέω. Το ωραίο με την Αθήνα είναι ότι μπορείς να πετύχεις celebrities, κοίτα εδώ. Αλέξης Κούγιας και στα αγγλικά, κυρίες και κύριοι. Και ναι, έκανα μία επένδυση 70 λεπτών, δύο μαρκαδωράκια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς δεν γίνεται ότι θα το δει κάποιος πρώτη φορά και θα πει τι είναι αυτό, να το τσεκάρω στο YouTube. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Όμως σε αυτό που ποντάρω είναι οι λίγοι που το ξέρουν, αν το παρατηρήσουν περπατώντας, είτε να το θυμηθούν, είτε ακόμα καλύτερα να το πούν σε ένα φίλο τους. Ρε εσύ, τι είναι αυτό τώρα, ποιος τρελός έκατσε και έγραψε το Βυσσός? Και θα του πει άλλος, τι είναι το Βυσσός? Είναι ένα κανάλι που είναι και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μπορεί ένα-δυο άτομα να το κάνουν αυτό. Και αυτό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Εν τω μεταξύ, για να μην βανδαλίζω δημόσια περιουσία, τα γράφω κάθε φορά πάνω σε μια αφίσα που έχει ξεσκιστεί, το οποίο όμως βολεύει, διότι τελικά αυτές είναι άσπρες. Οπότε είναι διπλό καλό. Ούτε γράφω πάνω στους τοίχους, ξέρω εγώ, και έχω και την καλή επιφάνεια. 2-2. Και το σκύλο ολόκληρο και την πίτα χορτάτη. Και τώρα που πρέπει να είμαι κόσμιος, ξαναβάζω τα παζάκια μου. Κοίτα εδώ τι βρήκα. Καρτούλες και άπειρο χαρτί. Αυτοκόλλητα, πλάκα κάνεις. Απίστευτα χρήσιμα. Από κάθετε μαργώνει και από προπατή μαζώνει. Κοίτα εδώ. Έδωσα όλα τα βιβλία εδώ στο Σύνταγμα σε αγνώστους και κράτησα αυτό. Νομίζω ότι δεν έχω περάσει καλύτερη μέρα του Αγίου Αντωνίου στη ζωή μου, ειλικρινά. Ήταν μια εξαιρετική μέρα. Πραγματικά. Μαθαίνω καινούργια πράγματα, γνωρίζω καινούργια άτομα. Τακτοποιώ στο μυαλό μου κάποιες σκέψεις, ιδέες. Προσαρμόζω και σχεδιάζω δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Με ένα περίεργο τρόπο. Με ένα λίγο υπόπικρο τρόπο, αλλά είναι μέρες δυνατές και νομίζω ότι η δύναμη τους θα φανεί αργότερα, τώρα δεν το συνειδητοποιώ, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το, δεν ξέρω ειλικρινά.